Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναμφισβήτητα το σημερινό πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με το οποίο βαθαίνει και επεκτείνεται περαιτέρω στο δημόσιο τομέα η εμπορευματοποίηση της υγείας του λαού. Και εδώ ακριβώς ξέρετε βρίσκεται και η ρίζα του κακού. Εκεί δηλαδή που η υγεία του ανθρώπου αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα από τα πολλά εμπορεύματα. Προστίθεται έτσι με το σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ένας ακόμα κρίκος στη μεγάλη είναι αλήθεια αλυσίδα τέτοιων νομοθετημάτων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με τα οποία οι λαϊκοί άνθρωποι αναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν και να διπλοπληρώνουν για την υγεία τους. Πρόκειται για τη διαχρονική εκείνη πολιτική με την οποία περικόπηκαν άγρια οι κρατικές παροχές στην υγεία, μπήκαν πλαφόν και αυξήθηκαν οι πληρωμές στη δημόσια υγεία από τους ασθενείς απευθείας, συγχωνεύτηκαν ή καταργήθηκαν ολόκληρα νοσοκομεία και δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και καταδικάστηκαν βέβαια όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να λειτουργούν με κάτι απίστευτες ελλείψεις και σε προσωπικό και σε εξοπλισμό. Πριν από λίγο ακούσαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρεται σε τέτοιου είδους ελλείψεις. Τα επιχειρήματα όλων σας, μα όλων σας για όλο αυτό, κοινά. Πότε ήταν ο εξορθολογισμός των δαπανών, πότε ήταν η καταπολέμηση της πατάλης, άλλοτε το νοικοκύρεμα, ακόμα και την ηθικοποίηση άκουσον-άκουσον του συστήματος υγείας επικαλεστήκατε προκειμένου να ενοχοποιήσετε όλοι σας μέχρι και εκείνες τις ελάχιστες πια κρατικές παροχές που απέμειναν να ενοχοποιήσετε δηλαδή το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία ώστε να μπορέσετε να φέρετε την ανταποδοτικότητα και να τα φορτώσετε όλα μα όλα στην ατομική ευθύνη. Να γιατί θα μπορούσατε να έχετε όλοι σας και έναν κοινά αποδεκτό Υπουργό Υγείας, όπως σας το πρότεινε άλλωστε στην αρχή ακόμα της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε όμως από πιο κοντά πώς τα νοσοκομεία, τα δημόσια παρακαλώ νοσοκομεία, μετατρέπονται όλο ένα και περισσότερο σε ένα είδος σούπερ μάρκετ υγείας με πελάτη τον ίδιο το λαό. Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει ένα άρθρο, το 46ο, το οποίο έχει τίτλο «Απογευματινά χειρουργία Εθνικού Συστήματος Υγείας, Παύλα, τροποποίηση παραγράφου 10, άρθρο 9, νόμου 2889 του 2001». Δηλαδή, απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, επιπληρωμή, όπως τα ίδια απογευματινά τους ιατρία που λειτουργούν εδώ και χρόνια. Όπως φαίνεται όμως από τον τίτλο του 46ου αυτού άρθρου του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία εν τέλει δεν πρωτοτυπεί. Τι κάνει? Απλώς με ορισμένες τροποποιήσεις έρχεται σήμερα και ενεργοποιεί έναν νόμο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος υπάρχει από το 2001. Έναν νόμο δηλαδή τον οποίον εντελώς τυχαία και συμπτωματικά ξέχασε να καταργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος αυτός προέβλεπε από τότε τη λειτουργία των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια εδώ, οι μάσκες πέφτουν εντελώς και αποκαλύπτεστε όλα τα αστικά κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ ότι τελικά, παρά τους καυγάδες και τον κουρνιαχτό που σηκώνεται από αυτούς, στηρίζεται ενεργά τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως εμπορικές επιχειρήσεις. Στηρίζετε όλοι σας, χωρίς δεύτερη κουβέντα, την πολιτική της αυτοχρηματοδότησης των νοσοκομείων και μεθοδικά την προωθείτε ως κυβερνήσεις μέσα από τις έμεσες, αλλά και μέσα από τις άμεσες, όπως εδώ, πληρωμές των ασθενών. Ξέρετε κάτι όμως, προκαλείτε ξεδιάντροπα το λαό, ο οποίος έχει ήδη χρυσοπληρώσει για την υγεία του με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τη φορολογία και με τα διάφορα χαράτσια που του φορτώνετε. Να έρχεστε και να του λέτε εκβιαστικά
ότι κοίταξε, αν θέλεις να χειρουργηθείς έγκαιρα, πρέπει να πληρώσεις επιπλέον. Διαφορετικά, μπες στις μακροχρόνιες λίστες αναμονής. Και δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, ποιος φταίει για αυτές τις λίστες της αναμονής και της ντροπής, θα έλεγα εγώ. Δεν φταίτε για το χάλι αυτό όλοι σας, που με τις πολιτικές σας καταδικάσατε τα δημόσια νοσοκομεία στην υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και τις λιγοστές μεθ, τις τόσο αναγκαίες για τα χειρουργεία. Έργο δικό σας. Όλων σας είναι αυτές οι λίστες και έρχεστε τώρα και τολμάτε να τις επικαλείστε και ως άλοθη. Ένα άλοθη υποκριτικό ως εκεί που δεν παίρνει. Γιατί αν πραγματικά οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, ανησυχούσαν τόσο πολύ για τις μακροχρόνιες αναμονές για χειρουργεία, μπορούσαν να το αποδείξουν. Θα είχατε προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό, θα αυξάνετε τους μισθούς, θα είχατε ανοίξει κι άλλες χειρουργικές αίθουσες και άλλα κρεβάτια ανάνυψης και μεθ, και τότε να δείτε τι καλά θα μπορούσαν να λειτουργούν τα χειρουργεία και το απόγευμα, και χωρίς μάλιστα ο ασθενής να χρειάζεται να πληρώνει τίποτα επιπλέον. Αλλά ξέχασα. Όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Και εσείς αυτά τα χρήματα τα τσιγκουνεύεστε για τις ανάγκες του λαού. Ακόμα και για την υγεία του λαού τα τσιγκουνεύεστε. Τα έχετε, βλέπετε, για άλλες ανάγκες. Πότε για τον ΝΑΤΟ και πότε για τους ομίλους τους επιχειρηματικούς. Σαν τους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας, ας πούμε, τα λεγόμενα και πράσινα αρπακτικά που τα έχετε στα όπα-όπα. Είτε με το να εγγυάστε τα κέρδη τους από τις ΑΠΕ με τα χαράτσια εκείνου του ακαταλαβίστικου ΕΤΜΕΑΕΡ, δεν μπορεί κανείς και να το πει στους λογαριασμούς, είτε με το χρηματιστήριο της ενέργειας που έφτιαξε με καμάρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 για να μπορούν να ακριβένουν όποτε θέλουν οι λογής πάροχοι το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε με την απολιγνητοποίηση την οποία όλοι σας προσκυνάτε απαξιώνοντας τις ενεργειακές δυνατότητες της χώρας για να κερδίζουν εκείνοι οι εφοπλιστές με τις μεταφορές του υγροποιημένου φυσικού αερίου και βέβαια με τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Ανώτατη Αρχή Ενέργειας, να κρατάει το φανάρι. Το φανάρι, ναι, στο πάρτι των κερδών της απελευθερωμένης πια ενέργειας, και τα κόμματα που τα στηρίζουν όλα αυτά να μοιράζουν ασπιρίνες από εδώ και από εκεί για την ακρίβεια των τσουχτερών λογαριασμών που η ίδια η πολιτική τους όμως φέρνει. Λοιπόν, επειδή μιλάτε όλοι για την ακρίβεια για το ρεύμα, η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ το γράφει καθαρά και ξάστερα. Πρώτον, καταργείτε, δεν αναστέλλετε, δεν προσβάλλετε στα δικαστήρια και μέχρι τότε να περιμένουμε όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταργείτε τώρα η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αναδρομικά μάλιστα, και τα ποσά που αντιστοιχούν στην καταργούμενη ρήτρα αναπροσαρμογής επιστρέφονται στους καταναλωτές ή συμψηφίζονται με επόμενους λογαριασμούς. Δεύτερον, καταργούνται τα άρθρα 4 έως 21 του νόμου 4425 του 2016. Καταργείται δηλαδή το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτά λένε τα άρθρα αυτά. Καταργείται εκείνο το ΕΤΜΕΑΕΡ που λέγαμε, το ειδικό τέλος που πάει απευθείας στις τσέπες των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας των ΑΠΕ. Και καταργείται βέβαια ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά και μόνο αυτά μαζί με τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας αποτελούν τα στοιχειώδη μέτρα της πραγματικής ανακούφισης για τα λαϊκά νοικοκυριά από την ακρίβεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.